Ένα από τα βαρύδια των φόρων που καλούνται να πληρώσουν οι επαγγελματίες είναι η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Έχει ήδη αλλάξει από τον Αύγουστο για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ. Πώς έχει διαμορφωθεί η κλίμακα? Από 12.000 έως 20.000 ευρώ 0,7%. Από 20.000 έως 30.000 ευρώ 1,4%. Από 30.000 έως 50.000 ευρώ από 1,4% αύξηση σε 2%. Από 50.000 έως 100.000 ευρώ από 2,1% σε 4%. Από 100.000 στις 500.000 ευρώ από 2,8% στο 6%. Και από 500.000 ευρώ και πάνω από το 2,8% στο 8%. Το Ταμείο, ξέρουμε όλοι ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχει χτυπηθεί ανελέητα. Το Ταμείο των Ελευθέρων Επαγγελματιών, των Συναδέλφων, των Εμπόρων, έχει χτυπηθεί και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βαθμό που πάρα πολλοί κλείσανε και οι υπόλοιποι που αντέχουμε, αντέχουμε με χίλια ζόρια. Σίγουρα δεν αντέχει. Αυτό που αντέχει η σημερινή επιχειρηματικότητα είναι ανάπτυξη. Αυτό δηλαδή που πεπιλίζανε όλοι και λέγανε ότι θα φέρουν είναι η ανάπτυξη και αυτό περιμένουμε. Θα πρέπει δηλαδή να έρθουν μέτρα τα οποία να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανακάμψουν, διότι οι τζίροι έχουν πέσει και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι για να γίνει μια ανάκαμψη θα πρέπει να γίνουν τέτοια, να έρθουν τέτοια μέτρα και να γίνουν τέτοιες ενέργειες, ώστε και να γίνει η αύξηση της απασχόλησης, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η ανεργία έχει φτάσει σε δυσθεώρητα νούμερα. Και δεν νομίζω ότι φόροι καινούργοι και επιπλέον φόροι θα βοηθήσουν ούτως ώστε να μπορέσουν να σταθούν οι επιχειρήσεις. Ίσα-ίσα οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να πληρώνουν τους φόρους θα πρέπει να έχουν δουλειά. Και δουλειά σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει. Για παράδειγμα, όπως γράφει και το Capital GR, ένας μισθωτός με ετήσιο εισόδημα από μισθούς ύψους 45.000 ευρώ με τις αλλαγές στην κλίμακα θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 900 ευρώ, δηλαδή 270 ευρώ περισσότερα. Από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο θα του παρακρατηθούν επιπλέον 135 ευρώ. Με το εκαθαριστικό του 2016 θα του βεβαιωθούν και τα υπόλοιπα 135 ευρώ που αντιστοιχούν στους πρώτους μήνες του 2015.